Να πάμε λίγο στους δημοσίους υπαλλήλους, στο σύνολο των κλάδων βέβαια, τι τους απασχολεί και ποια θέματα θα βερθούν μεταξύ άλλων βέβαια το 2023 στο προσκήνιο κατώτατος μισθός, σωστά, και ιδιωτικούς υπαλλήλους αφορά, και βέβαια να βερθούν τρόποι προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας κυρίως στους νέους. Για το περίφημο επίδομα εργασίας, με αυτό το θέμα θα κλείσουμε το τρίτο μέρος με ζωντανή σύνδεση, να δούμε τι είναι και σχετικά παραδείγματα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη, τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο. Κύριε Δερμιτζάκη, παλιός γνώριμος, συνδικαλιστής βέβαια, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σιδηροκέφαλος να ευχηθώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, με υγεία. Με την ιδιότητα του Προέδρου της ΑΔΔ σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, προσπαθήσαμε κάποια από τα θέματα που θα σας απασχολήσουν να παρουσιάσουμε. Τι βρίσκεται στην ατζέντα σας? Κοιτάξτε, πρέπει να θυμίσουμε λίγο την τελευταία δεκαετία ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι αρκετά στοχοποιημένος. Ήταν αρκετά στοχοποιημένος από πολιτικές μνημονιακές. Και κοιτάξτε, κατάρρευσε και το ψευδές επιχείρημα ότι ο δημόσιος υπάλληλος ήταν αυτός που ευθύνονταν για την κρίση της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα. Οπότε βάζουμε λοιπόν σε μια ατζέντα μέσα στο 2023 και διεκδικούμε σοβαρά πια ένα καλύτερο μισθό. Και μιλάμε ένα μισθό το οποίο θα είναι στα επίπεδα αύξησης του πληθωρισμού. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι αυξήσεις των μισθών μας στους δημοσίους υπαλλήλους γενικότερα δεν έχουν περάσει τα 20 με 30 ευρώ. Αυτό νομίζω το γνωρίζει πια η κοινωνία. Και το λέω γιατί με κάθε γνώση και στην εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, που υπηρετώ, γιατί ένας εκπαιδευτικός, ξέρετε, ξεκινάει με 620 ευρώ ως νεοδιόριστος, όπως το ίδιο και ένας νοσηλευτής. Έτσι. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε σίγουρα να μπούμε σε μια διαδικασία αύξηση των μισθών. Και σίγουρα, είναι σίγουρο ότι η αύξηση που υποτίθεται ακούστηκε και από πάρα πολύ και από την κυβέρνηση ότι αυξήθηκε ο μισθός μας με την κατάρρευση της αλληλεγγύης, της εισφοράς αλληλεγγύης, να ξέρετε ότι άγγιξε τα επίπεδα του 5 έως 18 ευρώ ανά μήνα. Άρα μιλάμε τώρα για κάτι πολύ γελίο, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λοιπόν, μια και με ρωτάτε, την ατζέντα μας την έχουμε ανοίξει και στις επόμενες μέρες θα καλέσουμε και τους φορείς και τους βουλευτές των νομών, μια και όπως γνωρίζουμε όλοι σιγά σιγά θα μπούμε σε μια διαδικασία εκλογών. Σωστά. Να πάρουν θέση. Μάλιστα. Για το τι μέλη γενέστε και ποια είναι η ατζέντα σε κάθε κόμμα, για όλα τα κόμματα, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα. Και θέλω εδώ... Ναι. Να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να σας πω κάτι πολύ σύντομα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και να ακούγεται προς τον κόσμο. Το ίδιο το κράτος, το οποίο καλώς, πολύ καλώς επιβάλλει στις επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό υπάλληλο, να υπάρχει δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας του καλοκαιριού, και καλώς επιβάλλει, το ίδιο το κράτος παρανομεί ξεκάθαρα τα τελευταία 12 χρόνια για το δημόσιο υπάλληλό του. Δεν δίνονται τα δώρα. Μάλιστα. Έχουν κοπεί, όπως γνωρίζετε, από το 2012-2013 εντελώς. Σωστά. Το δημόσιο υπάλληλο. Κύριε Δερμιτζάκη, όπως πολύ καλά αναφέρατε, έχουμε προεκλογική περίοδο, έτσι, και επίσημα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε θα μπορούμε να θέσουμε αυτά τα ζητήματα σε ένα πιο, έτσι, μεγαλύτερο πλαίσιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ.